πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι μαθητές του Μουσικού Λυκείου Καβάλας, παίρνοντας το καλό παράδειγμα από τους μαθητές του Δευτέρου και του Πέμπτου Λυκείου Καβάλας, οι οποίοι αξιοποίησαν την ημέρα περιπάτου σε αυτήν εδώ την δράση. Λοιπόν, πόσοι είστε εδώ, πόσα παιδιά είστε εδώ. Λοιπόν, έλατε, περάστε μας. Ο οποίος το καταφέρουμε, το διαβάζουμε. Μεγάλο, ναι. Ναι, τα προβλήματά μας, τη βιώνει γενικότερα με το νέο Λύκειο. Επικεντρωθήκαμε κυρίως σε αυτό. Ναι. Πιστεύουμε ότι μπορείτε να το πάτε λίγο παρακάτω από ότι εμείς. Εμείς κάναμε την κίνησή μας με την κατάληψη, την πορεία και θα δώσουμε και τα ψηφίσματά μας σε αυτούς που πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν κάτι για εμάς. Αυτό. Πάνε και ξέρω τα περισσότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το σχολείο. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πούμε ότι άμεσα μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα σχολείο καινούριο για να καλύψει τις ανάγκες που έχει ένα σχολείο το οποίο είναι πραγματικά μουσικό και το οποίο πρέπει να έχει και τις αίθουσες για τη διδασκαλία των συνηθισμένων μαθημάτων και τις αίθουσες για να μπορεί να εξυπηρετεί τη μουσική μάθηση. Αλλά στο βαθμό που θα μας δίνει τη δυνατότητα το επόμενο ΕΣΠΑ θα προσπαθήσουμε να το δούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε. Αλλά επειδή δεν θέλαμε να μείνουμε σε αυτό και επειδή θεωρούμε ότι το δικό σχολείο δεν είναι λύση, έχουμε κάνει αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας. Έχουμε κάνει μια πορεία, έχουμε πάει στον διευθυντή του πρώτου σχολείου. Και σας έχουμε γράψει το ψήφισμα. Για να μην βλέπω από πάνω πώς βλέπω. Έχουμε γράψει το ψήφισμα. Όπου έχουμε γράψει όλα μας τα προβλήματα, και το νέο σύγχυ και γενικότερα σαν μουσικό σχολείο τι προβλήματα έχουμε. Δεν προτείνουμε τρόπο να αντιμετώπιση, αλλά σας γράφω τα προβλήματα. Τα παράπονα. Ναι. Στο βήμα. Ναι. Πρέπει να τα ξέρω. Πριν να πάω να σας καλωσορίσω στο σπίτι σας. Αυτό δεν είναι δικό μου σπίτι. Είναι σπίτι του κάθε δημότη της Καβάλας. Του κάθε πολίτη. Άρα είναι και δικό σας σπίτι. Είστε ελεύθεροι να έρχεστε, να μου λέτε τα παράπονά σας. Να κοιτάζω τι μπορώ να κάνω για να σας βοηθήσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω φρέσκα προσωπάκια τα οποία δεν προλάβαν ακόμη να συμβιβαστούν. Είναι αληθινοί οι έφηβοι. Δεν έχουν κανένα λόγο ούτε να συμβιβάζουν ούτε να λένε ψέματα. Λοιπόν, θα φροντίσω να το διαβάσω, να είστε σίγουροι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Φυσικά θα γνωρίζετε ότι η αρμοδιότητα του Δήμου είναι τα κτίρια. Όπου δεν έχουμε. Στην αρμοδιότητα του Δήμου είναι να φροντίζει το κτίριο στο οποίο
βρίσκεστε και κάνετε μάθημα. Και από εκεί και έπειτα βέβαια, εγώ δεν είμαι εγώ αυτή που καθορίζω τα μαθήματά σας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πρέπει να είμαι κοινωνός των προβλημάτων σας, ούτως ώστε να βρεθώ τους κατάλληλους τίτλους, να τους κατάλληλους τίτλους, να μπορώ να βοηθήσω με τον θεσμό, με το βάρος που έχει ο θεσμός του δημάρχου.